Λοιπόν, αρχίζουμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τέταρτη και τελευταία αυτή τη φορά για αυτό το ταξίδι μου από τον Καναδά στην Ελλάδα είναι αυτή εδώ η παρουσίαση. Είναι σημαντική παρουσίαση γιατί κλείνει το πρώτο κύκλο από ένα σύνολο παρουσιάσεων που έχω εμπνευστεί με βασικό θέμα τη σκέψη του Θεού, το θεϊκό σχέδιο. Κάτι το οποίο δεν πιάνεται εύκολα, ούτε εγώ το έπαιξα, μου το δώσανε, με την αλήθεια, και το επεξεργάστηκα αρκετά και είδα ότι έχει λογική και επομένως μέσα στην απλότητά του ισχύει και αποφάσισα να το μοιραστώ με τους φίλους μου. Ξεκίνησα πρώτα και έκανα τις 7 παρουσιάσεις στον Καναδά, σε αγγλόφωνο κοινό. Αυτές έχουν ήδη ανέβει στο YouTube. Και κατόπιν τώρα εδώ στην Ελλάδα κάναμε τις 4, οι άλλες 3 θα μείνουν για την επόμενη φορά που θα έρθω. Λοιπόν, πάντα η σημερινή είναι σημαντική γιατί είναι ένας κύκλος από 4 που κλείνουν σήμερα και το καλό είναι ότι κάνοντας την τέταρτη μας δίνεται και μία, όχι δικαιολογία, ευκαιρία να δώσουμε και μία περίληψη στις πρώτες 3. Λοιπόν, όταν θέλεις να μιλήσεις για το θεϊκό σχέδιο, πρώτα απ' όλα πρέπει να αρχίσεις μια παρουσίαση που να εξηγεί το βασικό ερώτημα. Η μεγάλη συζήτηση που συμβαίνει στον πλανήτη αυτή την εποχή, ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια, είναι ποιος έχει δημιουργήσει το σύμπαν και πώς. Δηλαδή υπάρχει θεϊκό σχέδιο. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και μάλιστα στην Αμερική ένα 40% του πληθυσμού, οι λεγόμενοι ευαγγελιστές, είναι σίγουροι ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ σε ορισμένη ημερομηνία 4.000 χρόνια π.Χ. Χριστού. Έχουν και την ακριβή ημερομηνία, κάποια μέρα του Αυγούστου. Αυτή την ιδέα της την έδωσε ένας Ολλανδός επίσκοπος, ο οποίος ανέλησε την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι η ιστορία του εβραϊκού έθνους, και προσπάθησε να δει τις ηλικίες των ατόμων που αναφέρονται στην ιστορία των Εβραίων, και βάσει αυτών υπολόγισε περίπου πότε έγινε, ό,τι έγινε. Λοιπόν, με άλλα λόγια, για τους Ευαγγελιστές ο κόσμος δημιουργήθηκε 6.000 χρόνια πριν. Για τους υπόλοιπους, οι οποίοι τέλος πάντων λένε δεν το χάβερε παιδιά, γιατί ξέρω ότι στην τάδε περιοχή του πλανήτη υπάρχουν βραχογραφήματα, βραχογραφίες και γενικώς υπάρχουν έργα τέχνης και στην Ευρώπη και στην Αφρική, τα οποία χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους έχει αποδειχθεί ότι έχουν μια ηλικία 35.000 χρόνια. Όταν κατεβαίνατε κάτω, αν το προσέξατε δεν ξέρω, αλλά στο διάδρομο που κατεβαίνεις κάτω έχω αναπαραστάσεις βραχογραφημάτων από την Αφρική που είναι επίσημα χρονομετρημένες στο 35.000 π.Χ. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν αυτές τις αποδείξεις και αυτό που λένε οι άλλοι μόνο και μόνο γιατί το λέει η βίβλος, που στο τέλος η βίβλος μπορεί να μην λέει και ψέματα, και δεν λέει ψέματα κατά τη γνώμη μου, εκείνο όμως το οποίο κάνει σίγουρα, μιλάει για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής που είχαν περιορισμένες γνώσεις, περιορισμένες μορφή αντίληψης και έπρεπε να τους δώσει τα πάντα με έναν συμβολικό τρόπο για να μπορέσουν να καταλάβουν. Λοιπόν, το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι το εξής. Είναι η δημιουργία το αποτέλεσμα τυχαίων συμβάντων βασισμένων σε τυχαία γεγονότα ή η εμπνευσμένη επιλογή σοφών δημιουργών που πασχίζουν να υλοποιήσουν ένα προσεκτικά συλληφθέν και πλήρως σχεδιασμένο
σχέδιο δημιουργίας μέσα σε ήδη καθορισμένα σενάρια. Όπως βλέπετε είναι ένα πολύ πυκνό ερώτημα. Υπεραπροποιημένο είναι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ που είδε να δείξε και φύσηξε επάνω του, ή όπως λένε ορισμένοι με αρχηγό τον Δαρβίνο, τον Κάρλο Δαρβίνο, ο άνθρωπος προήλθε από τυχαία γεγονότα βάσει των οποίων εξελίχθηκε κάποιο άλλο είδος και έφτασε στη μορφή του ανθρώπου. Βέβαια, καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι εικασίες, όλες αυτές οι υποθέσεις χρειάζονται μεγάλη ανάλυση και φοβερή έρευνα για να μπορέσει κανείς να πλησιάσει σε κάποιο σημείο της αλήθειας. Αλλιώς δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν ισχυρισμό που κάποιος έκανε. Είτε ο Δαρβίνος, είτε ο επίσκοπος που είπαμε προηγουμένως, στο 16ο αιώνα, στην Ολλανδία. Πάντως, όπως καταλαβαίνω εγώ, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι μέρος από το ένα και μέρος από το άλλο και θα σας τα πω, θα τα δείτε σιγά σιγά, να αναπτύσσονται, άλλωστε αυτό κάνουμε και σήμερα. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δώσουμε, να υπεραμεινθούμε μιας άλλης τοποθέτησης, μια άλλη πιθανότητα για τη δημιουργία του κόσμου. Γιατί το θέμα δεν είναι απλώς Θεός ή άνθρωπος, δηλαδή δημιουργισμός ή εξέλιξη, αλλά μπορεί να θεωρηθεί επίσης και σαν μέρος από το ερώτημα έξυπνος σχεδιασμός ή φυσική επιλογή, όπως λέμε στα αγγλικά, intelligent design ή natural selection, που και τα δύο είναι πολύ σημαντικά και απασχολούν πάρα πολλούς επιστήμονες. Πάση περιπτώσει, αυτό θα κάνουμε και ισχυρίζομαι ότι τα επιχειρήματα αυτά υπέρ και κατά θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση των καταστάσεων που επηρεάζουν τη δημιουργία του πολυσύμπαντος ή κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μία λογική αντίληψη για το πώς η δημιουργία επηρεάζεται από τη μεταφυσική. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το βασικό μας ενδιαφέρον δεν είναι τόσο πολύ αυτή η ερώτηση. Αυτή η ερώτηση έρχεται γιατί είναι μεταφυσική ερώτηση και την απαντούμε από το γεγονός ότι ξεπερνάμε τον περιορισμό των αισθήσεών μας, αυτή την οριζόντια γραμμή, και κοιτάμε να δούμε, να καταλάβουμε τι άλλο υπάρχει και ενώ το καταλαβαίνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε και σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα μοντέλο, το έχω μάλιστα φτιάξει και σε πόστερ και το πόστερ αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό με θέμα ποιος ή τι είναι, το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα που προσπαθούμε να μάθουμε, να ανακαλύψουμε. Ποιος είμαι ρε παιδιά, είμαι άνθρωπος, είμαι, δεν υπάρχω, υπάρχω και αν υπάρχω, πού υπάρχω και γιατί υπάρχω. Αυτά είναι πολύ βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε το μοντέλο το οποίο ονομάζω τεσσάρων υποστάσεων, υπαρξιακών υποστάσεων ή σωμάτων. Τα πάντα ξεκινάνε από την τοποθέτηση ότι όλα είναι ενέργεια. Τα πάντα είναι ενέργεια. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει έχει δομηθεί με ενέργεια. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κατανόηση το τι μας προσπαθεί να μας πει, πρέπει να ορίσουμε και ορισμένες παραμέτρους βάσει των οποίων θα μπορούμε να μετρήσουμε, να ποσοστικοποιήσουμε ουσιαστικά ένα σημείο εδώ ή οπουδήποτε αλλού πάνω στο μοντέλο, γιατί αυτό εδώ το κομμάτι χαρτί παριστά το ενεργειακό πεδίο, δηλαδή όλη την ενέργεια που υπάρχει στο σύμπαν. Και εδώ πέρα βέβαια εμείς θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο, τον επιλέγουμε γιατί είναι αυτόν ξέρουμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο θα πούμε για τον άνθρωπο, ισχύουν και για οποιοδήποτε δημιούργημα.
οποιοδήποτε δημιούργημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Δύο είναι οι παράμετροι που έχω χρησιμοποιήσει σε όλη μου την εργασία, γιατί δεν τα δούμε όλα τώρα, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 20 μοντέλα τέτοιου είδους με τα οποία εξηγώ ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, μία παράμετρος είναι η συχνότητα, η οποία ανεβαίνει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, όσο πιο ψηλά είναι ένα σημείο εδώ, τόσο πιο έντονη είναι η συχνότητα. Η συχνότητα ανυπαριστά την ένταση της δημιουργίας. Ουσιαστικά, δηλαδή, με την ένταση της δημιουργίας, τι εννοούμε? Εννοούμε την ικανότητα δημιουργίας. Γιατί αν αυτά όλα είναι φτιαγμένα από ενέργεια, τότε αυτό το οποίο υπάρχει, οτιδήποτε υπάρχει, ένας άνθρωπος ή οτιδήποτε υπάρχει, είναι ένας μετασχηματισμός ενεργείας. Είναι λοιπόν η συχνότητα ένας τρόπος να μετρήσουμε την ικανότητα δημιουργίας, επομένως την ικανότητα να δημιουργηθούν, να διαμορφωθούν, να διαμορφωθεί το γίγνεσθε, ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, αυτή είναι η συχνότητα. Αν λέμε μια επικνότητα, η οποία είναι αντίστροφη της συχνότητος, αρχίζει από ελάχιστο εδώ ψηλά και καταλήγει στο μέγιστο χαμηλά. Αυτή η ενεργή πυκνότητα είναι μια συχνότητα, συγγνώμη, είναι μια, ένα στοιχείο βάσει του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε πόσο παχύρευστη ή λεπτόρευστη είναι η ενέργεια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εφόσον μιλάμε για ενέργεια και εφόσον την ενέργεια την αντιλαμβανόμαστε με διάφορα μέσα, από πλευράς ανθρώπου, γιατί τον άνθρωπο χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία μας, από πλευράς ανθρώπου αυτά τα μέσα είναι οι αισθήσεις μας. Λοιπόν, εδώ κάτω που έχουμε το λεγόμενο φυσικό κόσμο, ουσιαστικά, με άλλα λόγια, εκείνο το οποίο έχουμε είναι το μέρος του ενεργειακού, της ενεργειακής ύπαρξης, το οποίο αντιστοιχεί στην ικανότητα των αισθήσεών μας να το αντιληφθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει πόσο περιορισμένη είναι η αντίληψη που έχουμε για την ενέργεια. Πολύ περιορισμένη. Ουσιαστικά, η θεωρητική φυσική σήμερα έχει φτάσει σε ένα σημείο που πλέον αποδέχεται χωρίς καμία μεγάλη σιγουριά ότι όλη η κλασική φυσική και όλα τα μέσα τα οποία έχουμε και τα τεχνολογικά μετράνε ή μας δίνουν το δικαίωμα να ξέρουμε, να έχουμε απαντήσεις μόνο για το 3 με 4% του ό,τι υπάρχει. Επίσημα το 97% του ό,τι υπάρχει δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει γιατί επηρεάζει τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το ακόμα το πλησιάζουμε σαν με φιλοσοφικό τρόπο. Σαν αποτέλεσμα των παρατηρήσεών μας και προσπαθούμε να, έτσι να αποκτήσουμε μια ιδέα το τι είναι, ενώ είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να το περιγράψουμε 100%, πολύ λιγότερο δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε πώς δημιουργήθηκε. Εντάξει. Εγώ βέβαια, επειδή είμαι φιλόσοφος, θα σας πω πώς δημιουργήθηκε. Αλλά αν μου πείτε φέρα το δίκιο, θα σας πω και το δίκιο δεν έχω. Θα σας εξηγήσω τι νομίζω και μετά αποφασίστε μόνοι σας. Εντάξει. Δεν έχω αποδείξεις. Κανείς δεν έχει αποδείξει. Και ένας επιστήμονας βέβαια σου λέει, κύριε, άμα δεν θες αποδείξεις, ξέχνα το. Από την άλλη μεριά χαλάμε σαν ανθρώπινο είδος δισεκατομμυρίων ευρώ για να έχουμε κέντρα ερευνών σε διάφορα σημεία του κόσμου, βάσει των οποίων προσπαθούμε να πραγματικά να ανακαλύψουμε τόσο απλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε, όπως τι είναι βαρύτητα. Τι νομίζετε ότι κάνουν στα σύνορα της Ελβετίας, Ιταλίας και
Ιταλίας και Γαλλίας, ναι. Τι νομίζω ότι κάνουν. Χαλάνε τεράστια ποσά μόνο και μόνο για να βρουν κάποιο υποατομικό σωματίδιο το οποίο επηρεάζει τα άλλα υποατομικά σωματίδια και δίνει την αίσθηση της μάζας. Το λεγόμενο σωματίδιο του Θεού, αυτό είναι. Έτσι απλά. Λοιπόν, προσπαθούν οι άνθρωποι δηλαδή να πάρουν φιλοσοφία και να τη φέρουν στη φυσική. Αλλά ένας θεωρητικός φυσικός το ξέρει πολύ καλά πως ουσιαστικά είναι φιλόσοφος. Άλλον δεν το ομολογεί. Αν το ομολογήσει μπορεί να την πετάξουν το πανεπιστήμιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι φιλόσοφος. Εγώ αν στην άλλη μεριά λέω, παιδιά, εγώ είμαι φιλόσοφος. Και να στα λέω. Βαράτε με όσο θέλετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι όλη η ενέργεια. Και εδώ κάτω είναι αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε. Πάνω από αυτήν την οριζόντια γραμμή που είναι το όριο που οι αισθήσεις μας επιτρέπουν να ξέρουμε, να μπορούμε να διακρίνουμε ότι κάτι υπάρχει, τι υπάρχει. Υπάρχει, τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει ψυχή. Αν σας ρωτήσω τι είμαστε, πιο πολλοί από εσάς θα μου πείτε και ψυχή. Φυσικό σώμα συμφωνούμε όλοι. Αυτό βλέπουμε. Εντάξει, σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Αλλά υπάρχει και ψυχή. Τι άλλο υπάρχει. Σκέψεις. Η σκέψη είναι ενέργεια. Θα μου πεις, εντάξει είναι ενέργεια, το καταλαβαίνω, αφού υπάρχει πρέπει να είναι ενέργεια, αλλά μπορείς να μου ζυγίσεις σε ένα κιλό σκέψεις. Φυσικά όχι, δεν μπορώ. Και εκεί πέρα είναι επισκοντάφτουμε. Γι' αυτό είναι ακόμα φιλοσοφία. Ήξερε εγώ τα συναισθήματα. Δεν τα μετρήσει κανείς. Όχι. Κι όμως, με τα συναισθήματα κινούμεθα. Αν αφαιρέσεις τα συναισθήματα, είμαστε σακιά πατάτες. Τα συναισθήματα, καθώς περνάνε, δημιουργούνται και περνάνε από το σώμα μας, σωματοποιούνται, δίνουν αυτή την αίσθηση της ζωής που γνωρίζουμε όλοι μας. Λοιπόν, επομένως, εδώ ψηλά έχουμε τρία επίπεδα, το πνευματικό επίπεδο, το νοητικό επίπεδο και το συναισθηματικό επίπεδο, τα οποία είναι όλη η δημιουργία. Και εδώ κάτω, στο φυσικό επίπεδο, έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της δημιουργίας. Που σημαίνει ότι εδώ ψηλά είναι τα επίπεδα αιτίας και εδώ κάτω είναι το αποτέλεσμα, το αιτιατό. Γιατί είναι τόσο απλά τα πράγματα? Γιατί η ψυχή, το πνεύμα, είναι εκείνο το οποίο κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, δημιουργεί. Εάν πάψει, ο Σωκράτης μας είπε ότι όταν πεθαίνει ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι επίσημος όταν φύγει η ψυχή. Όταν πάει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του φυσικού σώματος και της ψυχής. Αν φύγει η ψυχή, ο Στέφανος έπεσε κάτω. Και εγώ και οποιοσδήποτε άλλος. Λοιπόν, επομένως, αυτό που κάνει το πνεύμα δίνει την ένταση της συχνότητας δημιουργίας και επίσης δίνει τις προϋποθέσεις για να γίνει η δημιουργία. Τι άλλο κάνει το πνεύμα? Παιδιά, σκέπτεται. Το πνεύμα σκέπτεται. Εμείς δεν σκεπτόμαστε. Ξέρετε πώς σκέπτεται? Το πνεύμα μέσα μας. Η ψυχή μας. Όλη η δημιουργία έχει φτιαχτεί από το πνεύμα για πνευματικούς λόγους, για τις δικές της υποθέσεις. Εμείς είμαστε καρικατούρες, στις οποίες είμαστε το αποτέλεσμα ουσιαστικά των περιορισμένων μας αισθήσεων. Εντάξει. Θα θυμίζω ότι εμείς βλέπουμε τώρα Φερρυππίν σε αυτό, θα είχαμε και μια γάτα εδώ μέσα, θα μας κοιτούσε και θα έλεγε τι φωνάζει αυτός. Αλλά εάν ξαφνικά έσβηναν τα φώτα, η γάτα θα συνέχιζε να βλέπει. Ενώ εμείς δεν θα βλέπαμε πια. Γιατί η γάτα έχει άλλα όρια στις αισθήσεις της. Έχει διαφορετική μορφή αισθητήριο κόσμου. Καταλάβατε. Μόνο αυτό το μικρό επιχείρημα μας αποδεικνύει ότι η έννοια
του κόσμου εξαρτάται από τις αισθήσεις, από την πυκνότητα της ενεργίας και το πώς ένα συγκεκριμένο δημιούργημα, θερυπίν η γάτα, μπορεί να διαμορφώσει μια εικόνα.